Απλώς αν βρισκόμαστε σε κατάσταση εμπλοκής στις διαπραγματεύσεις και αν οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών είναι διαταραγμένες. Αν δηλαδή δημιούργησε διαφωνία μεταξύ τους το γεγονός ότι φτάσαμε στη χθεσινή εξέλιξη. Νομίζω ότι σε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που βλέπω στα μίντια σχέσεις κορυφαίων πολιτικών παραγόντων να είναι διαταραγμένες. Mm-hmm. Πρωταγωνιστεί συνήθως πάντα ο κύριος Τσακαλώτος, διότι χειρίζεται τα πολύ ευαίσθητα και λεπτά ζητήματα της διαπραγμάτευσης, και συμπροταγωνιστής κάποιος άλλος. Τώρα βρήκανε τον Πρωθυπουργό. Θέλω να πω ότι οι σχέσεις είναι άριστες. Όποιες αναταράξεις σημειώνονται και είναι προφανές ότι βρισκόμενοι στα τελευταία μέτρα τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης θα έχουμε αναταράξεις, διότι η κάθε πλευρά προσπαθεί για τον εαυτό της το καλύτερο. Εμείς προσπαθούμε αυτές οι αναταράξεις, οι οποίες αν σημειώνονται και στο βαθμό που σημειώνονται θα μιλήσουν οι καθήλυνα αρμόδιοι, διότι πολλές φορές βλέπω δημοσιεύματα στον τύπο τα οποία δεν αναφέρονται στην πραγματικότητα. Για να μην γίνομαι κακός με τα ελληνικά μίντια και μου λέτε κύριε Ζαχαριάδη έρχεστε εδώ πέρα και τα βάζετε συνήθως με τα μίντια. Σας θυμίζω δημοσίευμα στο Reuters, 15 μέρες πριν. Ο κύριος Τσίπρας, με βάση το Reuters, το πολύ έγκριτο Reuters, θα έβγαινε και θα έκανε διάγγελμα για να ζητήσει εκλογές. Έγινε αυτό? Δεν έγινε. Έπαιξε όμως αυτό. Δημιούργησε φόβο αυτό. Τρόμαξε ανθρώπους αυτό. Προφανώς θα έχουμε δυσκολίες. Προφανώς δεν είμαστε σε τοπίο καταστροφής όπως ισχυρίζεται ο κύριος Κουμουτσάκος. Τι προκάλεσε ωστόσο αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι των αναταράξεων το χθεσινό βραδινό? Γιατί έληξε το Euroworking Group χωρίς να βρεθεί λύση και χωρίς να έχουμε ημερομηνία που επιστρέφουν οι θεσμοί? Κυρία Τσαπανίδου, είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν μπορώ να γνωρίζω, καθώς δεν μετέχω στα κλιμάκια της διαπραγμάτευσης, τις μικρές τεχνικές λεπτομέρειες που μας χωρίζουν από το οριστικό κλείσιμο της συμφωνίας. Για να πει όμως κάποιος από την ελληνική πλευρά ότι αλλάζουμε κάτι και την τελική ευθύνη για αυτούς τους χειρισμούς ασφαλώς τους έχει το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός, υπάρχει λόγος. Με αυτή την έννοια. Αλλάξαμε κάτι λοιπόν εμείς. Όχι. Αλλάξαμε κάτι εμείς. Δεν γνωρίζω, σας λέω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις μικροδιαρροές, με τις απόψεις και με όλα αυτά τα οποία γίνονται για να δημιουργήσουν κλίμα. Μάλιστα. Εγώ δεν έχω λάβει καμία ενημέρωση ούτε από το κόμμα μου, ούτε από την κυβέρνηση ότι είμαστε σε εικόνα εμπλοκής. Θεωρώ όμως απολύτως φυσιολογικό στα τελευταία μέτρα μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης να υπάρχουν αναταράξεις. Όταν ολοκληρώσουμε, θα κάνουμε τον απολογισμό. Να σας το ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Δεχόμαστε εμείς να εφαρμοστούν τα μέτρα από το 19 ή ζητούμε να γίνουν από το 20 και μετά? Κοιτάξτε, η λογική θέση της διαπραγμάτευσης ελληνικής πλευράς είναι η προσαρμογή να γίνει με τον πιο ήπιο δυνατό τρόπο. Αυτό λέμε εμείς επί της αρχής. Ο ήπιος δυνατός τρόπος είναι αυτός που προτείνουν οι δανειστές, δηλαδή σταδιακή προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές. Οι ισορροπίες είναι λεπτές και για να κλείσει μία διαπραγμάτευση πρέπει να συμφωνηθούν όλα. Άρα εγώ δεν θέλω να αρχίσω να επισέρχομαι σε ένα-ένα τα ζητήματα και να το παίζω ειδικός. Όταν δω το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα σας πω τη γνώμη μου ότι σε αυτό το σημείο τα πήγαμε καλύτερα. Μάλιστα. Σε αυτό θα ήθελα να τα έχουμε πάει πιο καλά. Εκεί δεν τα πήγαμε τόσο καλά. Πετάξαμε από τη μέση τη μεταβατική περίοδο. Ζητήσαμε να πάει από το 20 και μετά η εφαρμογή των μέτρων ή όχι? Κυρία Τσαπανίδου, δεν νομίζω ότι αυτός ο διάλογος αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί κάτι. Είμαστε κοντά στο να μπούμε στη φάση της ολοκλήρωσης. Μάλιστα. Σε μια φάση η οποία θα γυρίσει σελίδα για την ελληνική οικονομία και θα δώσει τη δυνατότητα στις γης δυνάμεις ελληνικής οικονομίας να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση. Ας εμπιστευτούμε και ας εξουσιοδοτήσουμε, αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα μου και στα στελέχη του κόμματός μου, αυτούς οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί να κάνουν αυτή τη δουλειά, και ας μην το παίζουμε όλοι οι ειδικοί σε όλα τα ζητήματα. Κύριε Κουμουτσάκο, μόλις γύρισε ο κύριος Μητσοτάκης από την Γερμανία, το συνέβη.